Χρήστο Κιώση, γεια σου. Γεια σας και εσάς, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Λίμπερο 107,4, είναι ο Μπαλαντέρ της Τρίτης. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, μόνος του απόψε, θα σας κάνει συντροφιά, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, ό,τι προκύψει άλλωστε αυτή η εκπομπή, ξέρετε ότι είναι ένα κοκτέιλ, ένα σέικερ που τα ρίχνουμε όλα μέσα και τα χτυπάμε. Δεν έχουμε και τον ήχο του σέικερ τώρα για να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, εδώ συχνότητα του Λίμπερο 107,4, σε βραδιά Champions League με τους επαναληπτικούς των play-off και των Ολυμπιακών. Είναι στο 1-1 ήδη με την Κράσνονταρ. Στο 19ο λεπτό προηγήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι, ισοφάρισε η Κράσνονταρ. Τι, προηγήθηκε η Κράσνονταρ, ισοφάρισε την Ερυθρόλευκη. Μάλιστα, ωραία. Κάποιοι ήλπιζαν ότι μπορεί να γυρίζει στο 1-0. Ωραία. Ήμουν μέσα στο γραφείο Χριστογιώση, είχα δουλειά, γι' αυτό δεν το παρακολουθούσα. Σεμέδο, τι ωραίο στόπερ έχει πάρει ο Ολυμπιακός με το Σεμέδο. Καλή περίπτωση αυτό. Και ενώ έτρωγε πολύ κράξιμο στη Villarreal. Ο συγκεκριμένος, εκεί που η Κράσνονταρ πήγε λίγο να αποκτήσει ελπίδες, το παλεύει βέβαια, παρόλα αυτά ακόμα και τώρα, ήρθε αυτό το γκολ. Σαν άλλο Άρης με τη Μόλντε, Χριστογιώση. Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι πήγαμε στην παράταση. Αυτή παράταση γιοκ δεν έχει. Ολυμπιακός τώρα μπροστά με καλές προϋποθέσεις. Ο Βαλμπουενά τη χάνει. Πλέον η Κράσνονταρ θέλει 5 γκολ. Ναι, θέλει 5 γκολ για να το κάνει 6-5. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι πολύ extreme σαν σενάριο. Αν το πετύχει αυτό τώρα η Κράσνονταρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Νωρίς-νωρίς τους έβαλε τέλος στις ελπίδες και στα όνειρα. Για να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, ήταν δεδομένο την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι στους ομίλους του Champions League. Η μοναδική ελληνική ομάδα, Χρήστο Κιώση. Κάποιες άλλες προσπαθούν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πει ένας Παπαδόπουλος, τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε. Ρε φίλε, εσύ τι έκανες, αποκλείστηκες από το χωριό της Νορβηγίας. Αποκλείστηκα, ναι! Γιατί πήγα και έπαιξα 4-3-3 και έφαγα 3 γκολ στην Νορβηγία. Όχι ότι έφταιγε το σύστημα, βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι. Το ότι του δίναμε την μπάλα και βάζανε γκολ, έφταιγε. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα, μια άλλη ιστορία. Κάτι το οποίο ανοίξει στο παρελθόν και ο Παπαδόπουλος τόσα χρόνια δεν θα μάθει να βάζει το κινητό του. Στο αθόρυβο. Στα παιχνίδια τα παίρνει ζωντανά και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για τα προγραμματικά του Champions League. Ερυθρός Αστέρας, Young Boys 0-0 μετά από το 2-2 στην Ελβετία. Κρασνοντάρ, Ολυμπιακός 1-1 και Ρόζεμπορκ, Δυναμό, Ζάγκρεπ 1-0. Σε μια πόλη η οποία νομίζω ότι από σήμερα αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς, κυκλοφορώντας στους δρόμους της το μεσημέρι με το αυτοκίνητο, δεν είχε τόσο πολύ κίνηση, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει να γεμίζει ξανά όταν δυσκολεύεσαι στο παρκάρισμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Παπαδόπουλος εδώ πέρα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες δεν έκανε παραπάνω από ένα κύκλο γύρω από το Ραδιομέγαρο. Το βρίσκε, το κούμπονε και ανέβαινε πάνω γαμπρός. Σήμερα έκανε 3-4 κύκλους μέχρι να βρει να αφήσει κάπου το κάρο του και σε ένα σημείο που ίσως φλερτάρω με κλίση, Χριστογιώση, το βράδυ που θα πάω... Το βράδυ, και να μου πεις και τώρα τι είναι, Παπαδόπουλε, μεσημέρι. Το βράδυ που θα πάω στο αυτοκίνητο θα διαπιστώσω εάν η δημοτική αστυνομία που την είδα σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση επί της Τσιμισκή, ναι, έγραφε δηλαδή non-stop, αν θα περιέλαβε και το δικό μου το αυτοκίνητο, δεν θα ήθελα να σας πω την αλήθεια. Αν ακούει κάποιος τη δημοτική αστυνομία, δεν θα ήθελα να το κάνετε αυτό. Αφήστε το αυτοκίνητο, το τίμιο αυτοκίνητο του Νίκου Παπαδόπουλου στην ησυχία του. Εκεί που το άφησε, νομίζω είναι καλά. Δεν έχει σήμανση ότι μπορεί να σε κόψω κλίση, αλλά επειδή είναι οριακά. Μπορεί να την έχουμε φάει, Χριστογιώση, και να δώσουμε κανένα σαρντάρι πάλι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου από χθες έχει επίσημα και τον νέο του Δήμαρχο, βεβαίως, τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος ορκίστηκε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Δημοτική Συμβούλη της Παράταξης του κύριου Ταχιάου είναι περισσότερη και πολύ αργιανή, βεβαίως. Καλή επιτυχία στο έργο του, στον κύριο Ζεϊμπέκη, στον κύριο. Α, αυτό δεν έχει ροδάκια. Λοιπόν, στον κύριο Ζεϊμπέκη, στον κύριο Αρβανίτη και σε όλους τους υπόλοιπους κυτρινόμαυρους δημοτικούς συμβούλους. Και στους υπόλοιπους, βέβαια, των άλλων αποχρώσεων, Ολυμπιακός. Όχι. Μακάρι όλοι να εργαστείτε, Αργιανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, δεν ξέρω τι είστε, για το καλό του Δήμου και να βελτιώσετε την πόλη. Όχι ότι είμαστε δημότες Θεσσαλονίκης, βέβαια, Χριστογιώση, αλλά επειδή κυκλοφορούμε καθημερινά εδώ πέρα στη συμπρωτεύουσα, που λένε κάποιοι συμπρωτεύουσα, βεβαίως, που λέει και ο Φιλιππίδης, ερωτική πόλη, να βελτιώσετε κι άλλο τις συνθήκες της.
για να μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε πιο άνετα. Ολυμπιακός πάλι μπροστά, κλέβει μπάλες. Με γρήγορο επιθετικό transition θα χάσει τώρα την μπάλα. Που πήγε να τον πάρει τα χρόνια. Δυνατό φάουλ. Πάνω σε ποιον, στον Βαλμπουενά. Πήγε να του πάρει λίγο τα χρόνια εκεί πέρα ο παίκτης της Κρασνοντάρ. Θα δει και την καρδούλα του, το 89. Φάουλ σε καλή θέση για τον Ολυμπιακό. Τα δεξιά, ο Στοίτσκι. Στότσκι. Καλησπέρα σας, Νίκο Στότσκι. Για το Mega Channel. Δυνατό το φάουλ πάνω στον Βαλμπουενά. Τώρα νομίζω ότι παίζουν και οι δύο πιο απελευθερωμένα, σαν να μην έχουν να χάσουν κάτι. Και η Κρασνοντάρ και ο Ολυμπιακός, φαίνεται αυτό από την ροή του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει αυτό το πολύ καλό φάουλ με τον Βαλμπουενά στην εκτέλεση από τα δεξιά. Δεν θα πάει απευθείας, θα πάει για γέμισμα. Φυσιολογικά στην περιοχή της Κρασνοντάρ. Ωραίο γηπεδάκι έχουν αυτοί. Παρεμπιπτόντος, Βαλμπουενά, τι ωραίο παίκτη. Γηπεδάρα, Χριστοκιώση. Πού να τα δούμε εμείς αυτά στην Ελλάδα τα γήπεδα. Θα δούμε το Παθεσσαλικό το Σάββατο, βεβαίως. Νου που σου Βόλος Άρης, θα είμαστε και εκεί. Έτσι, για να πανηγυρίσουμε την πρώτη νίκη του Άρης με το πρωτάθλημα, ευχόμαστε. Βαλμπουενά εκτελεί, απομακρύνει άμυνα της Κρασνοντάρ. Νέο γέμισμα για τον Ολυμπιακό. Πάλι βγάζουν οι της Κρασνοντάρ. Ο Ολυμπιακός που ήδη σκέφτεται, νομίζω, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια γωνιά του γηπέδου, ενδεχομένως, αν όχι του γηπέδου, του σπιτιού του στην Αθήνα, αν όχι του σπιτιού του στην Αθήνα, του σπιτιού του στο Λονδίνο. Τα 38 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα βάλει στην τσέπη του ο κύριος Τσεπάτος. Δεν τα λες και λίγα. Είναι η αλήθεια. Μια χαρά την έκανε ο Ολυμπιακός Λαχείο. Θα κάνει και καμιά καλή μεταγραφή τώρα. Στους ομίλους το θέμα βέβαια τι θα κάνει, γιατί άλλο τα προβληματικά, άλλο η φάση των ομίλων. Απλά δικαιώνεται ο κύριος Νίκος που έλεγε από πέρυσι, παιδιά, ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ένας καλός προπονητής. Θα τη στρώσει την κατάσταση. Και σιγά σιγά τη στρώνει ο Ολυμπιακός την κατάσταση. Και φαίνεται με την επικείμενη είσοδο του στους χρυσοφόρους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ομίλους του Champions League. Σε μια πόλη η οποία από πλευρά ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το επαναληπτικό με την Σλόβαν την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Από το ΠΑΟΚ TV, βεβαίως, το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζει και έχει βγάλει και πακέτο. Βλέπω Σλόβαν, Πανιόνιος κτλ. Με έναν Άρη που προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Νουπουσού το ερχόμενο Σάββατο 9.30 ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο οποίο έψαχνα νωρίτερα και έχω διαπιστώσει ότι έχουμε παίξει μόνο δύο φορές επίσημα παιχνίδια, και το ένα ήταν σεζόν 10-11 με εκείνη τη φαουλάρα του Νέτο που το πήγε για σέντρα από δεξιά κιόλας και το έστειλε κατευθείαν μέσα στην εστία του Ολυμπιακού Βόλου. Το άλλο ήταν σε ένα παιχνίδι κυπέλου 2006-2007 που ο Άρης είχε χάσει 2-0 και είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Μακάρι να κερδίσει αυτή τη φορά. Ή δεν έχει νίκη εκεί μέσα. Είναι η αλήθεια. Με έναν Νουπουσού τον οποίο δεν τον ξέρει βέβαια, τον έχετε αντιμετωπίσει σε ένα φιλικό Άρης τον περασμένο Απρίλη. Καινούργια ομάδα, ενθουσιώδης ομάδα. Ξεκίνησε και πολύ καλά την σεζόν. Και αυτή η νίκη στη Νέα Σμύρνη τη έδωσε ψυχολογία. Μακάρι ο Άρης να σκόψει την ψυχολογία. Και να πάρει επιτέλους μετά την Γκέλα κοντρα στον Όφη την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. 10.30 φτάσαμε, θα πάμε στο πρώτο break σιγά σιγά. Μαζί μας και απόψε Στοίχημαν και στοίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε tablet ή κινητό και στοιχηματίζετε live τώρα στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για τα προγραμματικά του Champions League και βάζετε επόμενο γκολ Ολυμπιακός. Εγώ θα το έβαζα αν ήμουν στη θέση σας, να ξέρετε, και αν δεν είναι και καλή απόδοση, μπουμπουνίστε το ή βάζετε. Πρώτο σκόρερ ο Ερυθρός Αστέρας Young Boys Χριστοκιώση, Ματέο Γκαρσία. Όπως το βάλε στην Ελβετία, να το βάλει και απόψε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για κάτω με τον Ολυμπιακό. Περίμενε. Τι σέντρα κάνεις, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Παίξτε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά από την άλλη πλευρά, Ολυμπιακός. Για να δούμε αυτή τη φάση και μετά θα πάμε στο break. Βεβαίως, στο 30 λεπτό. Στο ιδηλιακό Κρασνοντάρ. Έξω η μπάλα, γιατί παίξτε στο γηπεδούχο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στο διάλειμμα για να δούμε τι έχει. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ, βράδυ Τρίτης. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Με μουσικό χαλί, επιλογή Μοσχοβίτη, με το οποίο δεν ασχολούμαι, παρόλο που είναι μια μουσική, ρε παιδί μου, που σε παραπέμπει περισσότερο στο φάσομα, Χριστοκιώση, όπως θα λέγαμε πριν 10 χρόνια που ήμασταν 19 χρονών. Αλλά είναι έτσι ένας ευχάριστος ήχος στα αυτιά μας. Παρόλο που ώρες λίγο σε κάνεις λίγο να έγερες. Μετά σηκώθηκες. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Βασικά ανοίγω και γραμμές, άμα γουστάρετε και έχετε όρεξη για κουβεντούλα.
ποδοσφαιρική, μπασκετική ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να θέσετε εσείς ως topic συζήτησης. Εδώ είμαστε. Μετά τις 11 όμως, γιατί θα έχουμε σε λίγο την Αγάπη Γαβριλίδου για να μας μεταφέρει τα νεότερα το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, όπως θα έλεγε και μια άλλη μορφή, καθώς σε δύο μέρες υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Σλόβαν και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και είναι προσιλωμένος με στόχο την ανατροπή στον επαναληπτικό, ώστε να περάσει στους όχι τόσο χρυσοφόρους, αλλά πολύ σημαντικούς, θα λέγαμε, ομίλους του Europa League. Θα έχουμε σε λίγο την Αγάπη, αν το σηκώσει. Δεν βλέπω να το σηκώνει. Είναι κακό αυτό. Το σήκωσε. Α, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα την έχουμε λοιπόν σε δευτερόλεπτα μαζί μας την Αγάπη Γαβριλίδου για να συζητήσουμε τα του ΠΑΟΚ και να μας πείτε ακριβώς γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι πάλι μπροστά στην επίθεση. Το μάτς είναι ψιλορονταίο. 1-1, επαναλαμβάνω, Κρασνοντάρ Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός, όπως και να έχει τα 38 εκατομμύρια στην τσέπη, τα έχει σίγουρα. Αγάπη Γαβριλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, δεν ακούω φασαρία, δεν είσαι έξω όπως προανήγγειλες. Μόλις πέστασα. Α, τόσο λίγο κράτησε. Αυτό μεσημέρι. Αυτό μεσημέρι ήσουνα με την αγαπητή μου ξαδέλφη. Ναι, μετά τι έγινε. Αυτά. Α, δεν είχαμε άλλο. Όχι. Φάγατε κιόλας, είδα, μια χαρά περάσατε. Βεβαίως, με το κορινάκι. Τις μετέφερες τους χαιρετισμούς μου. Το ξέχασα. Μπράβο. Είναι η αλήθεια. Μπράβο, αγάπη. Τώρα θα μου πεις σε Παπαδόπουλη, ξαδέλφη σου είναι, πρέπει να τις μεταφέρουν άλλοι χαιρετισμοί. Σωστό. Σωστό. Σωστό είναι και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται. Πώς προετοιμάζεις. Όλα καλά, Νίκο. Πώς προετοιμάζεις ψυχολογικά. Αρχικά, σε ποια τα τρία σπίτια σου βρίσκουμε, γιατί είναι πάντα η ερώτηση με το οποίο πρέπει να ξεκινάμε με σένα, έτσι. Στην Πηλαία. Στην Πηλαία. Άρα είσαι στη βάση, είσαι back to base. Λοιπόν, για να ξέρετε, παιδιά, η υποψήφια Γαμπρία, η Αγάπη Γαβριλίδου έχει πρίκα. Άντε πάλι. Εντάξει. 25. Είναι οι δύο ατάκες με ακολουθούν αυτά τα χρόνια. Η μία είναι η δικιά σου αυτή. Ναι. Και η άλλη είναι του Σταύρου του Κόλικα που χρόνια του πολλά έχει σήμερα γενέθλια. Α, να το χαιρόμαστε, βέβαια. 44. Αυτό το κλασικό, το όταν ήρθε η Αγάπη, κοιτούσε κάτω χαμηλά στο πάταμα και τώρα μας μιλάει άσχημα. Αυτά τα δύο είναι που με ακολουθούν πλέον. Πιστεύω ότι ο κόσμος τώρα με ακούει. Ναι. Αυτά έχει μυαλό του. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα, Νίκο Παπαδόπουλε. Από εκεί πέρα φάση για την Κρασνοντάρ. Πάνω το δοκάρι του. Ένα-ένα ακόμα. Ένα-ένα ακόμα. Το έχει παίξει. Όχι, ξεχάστηκα είναι η αλήθεια. Εσύ αλλά δεν το έπαιξε στοίχημα. Νομίζω ότι το έπαιξε πολλοί κόσμος. Όχι. Δεν είναι γενικά καλό φεγγάρι, οπότε μένω λίγο εκτός. Κουβάζε. Πολύ. Εδώ και δύο μήνες. Είναι ένας παρατεταμένος κουβάς, θα λέγαμε. Ναι. Είναι μια παρατεταμένη κατεμιά, θα λέγαμε. Μάλιστα. Να βάλω τα λεφτά μου στην πρόληψη του ΠΑΟΚ, λέγε τώρα, στοιχηματικά. Να σου πω τώρα, επειδή δεν μας ακούει και κανένας, τα λέμε μεταξύ μας. Οπα. Δεν θα τα βάζα. Και από πίσω την ώρα που μιλάει, βγαίνει κλίση. Παύλος Αρωνιάδης. Αγάπη, έλα. Μου είπαν ότι... Να σου πω κάτι. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν φοβάσαι τη Σλόβα. Φοβάσαι τον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν φοβάμαι το αγωνιστικό κομμάτι. Τι φοβάσαι. Θεωρώ ότι στο πρώτο παιχνίδι η Σλόβαν δεν κλείδωσε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν ένα παιχνίδι όπως πέρσι με τη Βίντι τα δύο, που η Βίντι του Νίκολιτς είχε διαβάσει 100%, κλείδωσε αυτά που έπρεπε να κλειδώσει, σε βραχυκύκλωσε εντελώς και δεν μπορούσε να κάνεις κάτι αγωνιστικά. Ναι. Η Σλόβαν δεν ήταν κάτι εξαιρετικό στο πρώτο παιχνίδι. Τα αυτονόητα έκανε. 0-0 θα τελειώνει το παιχνίδι. Αλλά από ένα ανόητο λάθος και μια ανόητη γενικότερη αντίδραση στο τέλος, ο ΠΑΟΚ έχασε. Οπότε δεν είναι ότι φοβάμαι τη Σλόβαν αγωνιστικά ή τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Αυτό που φοβάμαι είναι το πνευματικό κομμάτι, ότι η ομάδα βγάζει μια νευρικότητα και μια αστάθεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέχρι στιγμής. Πράγμα που, πάλι προσωπικά μιλώντας, δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο. Απλά σε αυτή τη φάση... και εδώ όπως είδαν τα αποτελέσματα, μπορεί και να το πληρώσει τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, καλός ή κακός, επειδή τα προκριματικά είναι στη ζωή μας γενικότερα, είναι πολύ μυστήρια αυτή η περίοδος. Είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν δείξει ότι δεν είναι 100% συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
Ακόμα και προχθές με τον Πανετολικό, ο Κρέσπα, ας πούμε, που είναι από αυτούς που και ποντάρεις πολλά, αλλά και είναι σταθερά, δεν ήταν καλά. Ξέρεις ότι ο Πασχαλάκης έχει κάνει 2-3 παιχνίδια, τα τελευταία βασικά, που έχει στιγμές που δεν είναι καλά. Το ίδιο Βαρέλα. Το ίδιο Πέλκας, που δεν του βγαίνουν πολλές φάσεις και βγάζει έναν εκνευρισμό. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ πνευματικά δεν είναι καλά σε αυτή τη φάση. Ναι. Θεωρώ ότι αν, επειδή εντάξει δεν είμαστε εμείς στην ομάδα, εμείς μιλάμε από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που μαθαίνουμε. Αν υπάρχει ηρεμία την Πέμπτη και αν ο ΠΑΟΚ αυξήσει περισσότερο τα καλά του διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει θέμα, αλήθεια. Απλά σου λέω ότι το μόρφωμα είναι αυτό. Το κομμάτι το πνευματικό, τη συγκέντρωση, το να μην βάλει ο ΠΑΟΚ άγχος στον εαυτό του, δηλαδή δέχεται κορέα που μέσα στη στιγμή στον ΠΑΟΚ έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα επίσημα παιχνίδια φέτος. Είναι ένα θέμα. Δεν αυτό, τελείωσε έτσι. Τίποτα. Είναι θέμα. Μα είναι σίγουρα. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι δέχεται γκολ. Είναι ότι δέχτηκε γκολ στο τελευταίο λεπτό με τη Σλόβαν, ναι, και προχθές την Κυριακή με τον Πανετολικό. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Εκεί δεν είναι με τον Πανετολικό. Δείχνεις πάλι ότι χάνεις την κέντρωσή σου χωρίς λόγο. Γι' αυτό σου λέω ότι στο πνευματικό κομμάτι το φοβάμαι. Ναι. Και είναι αυτό ότι η Σλόβαν αυτή τη στιγμή έρχεται σε Ντούμπα γνωρίζοντας ότι και να μην σκοράρει, άμα δεν δεχτεί γκολ ή τόσο και με το 1-0, το χειρότερο που μπορεί να πάθει είναι η παράταση. Οπότε έρχεται πιο απελευθερωμένη στην Ντούμπα. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πρέπει να πετύχει γκολ, πρέπει να μην δεχτεί γκολ και αν δεχτεί γκολ να πετύχει περισσότερα. Δηλαδή είναι και το άγχος, είναι και η πίεση που έχεις βάλει στον εαυτό σου. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν έχουμε εικόνα, είναι η αλήθεια, για τα πλάνα του Βελφερέρα. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι και προπονητής που δείχνει πολλά-πολλά. Με βάση την εικόνα του Λιμνιού την Κυριακή, θεωρώ ότι δύσκολα θα βγει. Δηλαδή ήταν πολύ καλός. Οπότε νομίζω ότι τη μία θέση στα δεξιά την έχει. Τώρα στα αριστερά υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το σενάριο του Μπίσεσβαρ κανονικά να διατηρηθεί και από στην κορυφή από εκεί και πέρα ο Πέλκας με τον Ακπόμ. Απ' την άλλη όμως υπάρχει το σενάριο με τον Ζαμπά αριστερά, τον Μπίσεσβαρ με τον Ακπόμ ο οποίος πήρε ανάση την Κυριακή και τον Πέλκα να μένει εκτός. Ναι. Πράγμα προσωπικά το βλέπω δύσκολο, αλλά σαν σενάριο υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι εν τέλει θα παίξει ο Λιμνιός δεξιά, ο Μπίσεσβαρ αριστερά και ο Πέλκας μαζί με τον Ακπόμ στην κορυφή. Ο Πέλκας ο οποίος έχει ακούσει πολλά την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή... Και... Να σου πω κάτι, ο Πέλκας, επειδή πραγματικά είναι μια τεράστια ιστορία που δεν σταματάμε ποτέ να τη συντηρούμε και να την κουβεντιάζουμε. Ο Πέλκας αυτή τη στιγμή, βασικά στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τα επίσημα, τη δουλειά του στο κομμάτι του βοηθάω, δημιουργώ, τρέχω, πιέζω, καλύπτω χώρους, όλα, ναι, την έχει κάνει. Ναι. Δεν του βγαίνουν τα τελειώματα. Ωραία, δεν του έχουν βγει φάσεις, δεν έχει έρθει τον γκολ. Ναι. Και προχθές δηλαδή έχει δύο μεγάλες φάσεις. Και την στη Σλόβαν είχε μεγάλη φάση, με τον Άγιαξ είχε μεγάλη φάση. Δεν μπαίνει μπάλα. Οκ. Okay. Ναι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά σε μια τέτοια φάση που θα έρθουν για όλες τέτοιες φάσεις και θα ακολουθήσουν κι άλλες, ο παίκτης πρέπει να βοηθηθεί για να αποκτήσει την ισορροπία του και τη συγκέντρωσή του και γενικότερα την ηρεμία του και να χαλαρώσει λίγο. Γιατί το όχι. Το να το βάζουμε έξτρα πίεση και να γίνεται συνεχώς κουβέντα, δεν νομίζω ότι κερδίσει κάτι κάποιος. Συμφωνώ. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Ιντέγιο, νομίζω, στον Άρη. Ο Πέλκας. Ναι, απλά να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να ακυρώνεις όλη την προσπάθεια, όντως. Και όλο αυτό που κάνει, τη δουλειά και το ρόλο που έχει, επειδή δεν μπήκε τον γκολ. Έτσι. Δηλαδή, και να σου πω, δεν είναι ο Πρίγιοβιτς, για παράδειγμα, ο οποίος αν μείνει χωρίς γκολ, ουσιαστικά δεν κάνει κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Είναι ο Πέλκας, ο οποίος σου λέω, τρέχει, πιέζει, καταπίνει χιλιόμετρα, δημιουργεί, συνεργάζεται, έχει assist. Δεν έχει goal. Αυτό είναι. Ναι. Εντάξει.
Θα έρθει, πιστεύω, κάποια στιγμή θα έρθει. Εντάξει, είναι θέμα να βρει ένα για να ξεκλειδώσει λίγο. Αλλά και ο Πέλκας είναι η θέση του τέτοια που δεν περιμένει το πρώτο πράγμα που να κάνει να σκοράρει, ας πούμε. Περιμένει άλλα πράγματα και μετά αν έρθει τον γκολ, καλώς. Κοίτα, εγώ δεν σου λέω. Εγώ έχω δει σε πάρα πολλές στιγμές ότι τρέχει και πιέζει άσκοπα, χάνοντας ενέργεια που μετά, όταν πάει να κάνει τελική προσπάθεια, δεν την έχει. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι και ο Πέλκας δεν πρέπει να μάθει λίγο να το διαχειρίζεται καλύτερα και να μην σκοπάει χωρίς λόγο δυνάμεις. Εννοείται πως πρέπει να γίνει και αυτό. Ναι. Απλά στην άλλη μια κουβέντα. Μια τελείως διαφορετική μάλλον κουβέντα. Τώρα, στην άμυνα λείπει ο Μάτος, σίγουρα, οπότε πάει ο Ροντρίγκο δεξιά. Ο Γιαννούλης που είναι σε πολύ καλό φεγγάρι αριστερά. Κρέσπο Βαρέλα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Και στη μεσαία γραμμή έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Καντουρί πήρε ανάσα στην Κυριακή και θα ξεκινήσει. Αλλά δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα ξεκινήσει εσύ τη δίπλα του. Ήταν καλός ο Μίτσετ στην Κυριακή. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν δούμε κάτι τέτοιο. Ναι. Μπορούμε δηλαδή εσύ να μένει εκτός. Και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και το πώς την περιμένουμε το παιχνίδι. Ναι. Αυτά προβλήματα δεν υπάρχουν. Sold out, βλέπω. Ναι. Και εδώ και πέρα, εντάξει, υπάρχει το κομμάτι του PAOK TV που προχωράει, που στον PAOK νομίζω ότι όσο η ομάδα είναι 100% στο αγωνιστικό, όλοι οι υπόλοιποι είναι στο PAOK TV. Όλες αυτές τις μέρες γίνονται διάφορες εργασίες για να διορθωθεί οποιαδήποτε παραφωνία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που υπήρχε την Κυριακή. Εμείς θέλουμε αγάπη γίνονται βελτιώσεις. Τι έγινε? Θέλουμε αγάπη Γαβριλίδου στο PAOK TV. Πολλοί κόσμοι θα ζητάνε κουμπί Παπαδόπουλε. Μιλήστε, παιδιά, εκφράστε, δεν έχω ένα θέμα. Θα κάνουμε και group στο Facebook. Θέλουμε την αγάπη Γαβριλίδου στο PAOK TV. Και ας στείλουμε... Θα το δεχτώ, δεν είναι. Και ας στείλουμε πρόσκληση ταπεινά, το δέχομαι. Στον κύριο Αρωνιάδη για να γίνει και αυτός μέλος. Και στο Σαββίδη Steam. Ναι, Σαββίδη Steam. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια την Κυριακή. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη αν την επόμενη Κυριακή. Εντάξει, Ρενικό, είπαμε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πανετολικού στο ΠΑΟΚ 24 που... Κύριος Κοστούλας. Από το feedback... Όχι, Μπελεβόνης. Κύριος Μπελεβόνης. Μάχης Μπελεβόνης. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε, γιατί του μεταφέρθηκαν διάφορα για τη μετάδοση του αγώνα την Κυριακή. Και ο άνθρωπος είπε ξεκάθαρο ότι η μετάδοση του Αλέξη Σπυρόπουλου μαζί με τον Αντρέτα Βιερίνη την Κυριακή ήταν πιο αντικειμενική από τα υπόλοιπα κανάλια. Αχα! Και από αυτά που έχουν γίνει τόσα χρόνια. Αχα! Είπε ο κύριος Μπελεβόνης, τον Κοβαδόπουλο. Και εγώ υιοθετώ. Εγώ δεν υιοθετώ. Και εγώ υιοθετώ. Γιατί κόσμος δικός μου που είδε το παιχνίδι, ναι, μου είπε για παράδειγμα ότι δεν περίμενε να ακούσει σε ένα πλάγιο, για παράδειγμα, που συνέβη στην πραγματικότητα. Δόθηκε ένα ανάποδο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και άγιο. Ο Βιερίνε το είπε. Έναν άγιο. Εντάξει, μου ξέφυγε. Δεν σου κάνω το. Και ο Αντρέ, ναι, ο αρχηγός, είπε ότι δεν βγήκε η μπάλα, ναι, Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Όπως επίσης ο Αλέξας Σπυρόπουλος είπε, Νίκο Παπαδόπουλε, κοίτα, σου πω, ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν ήταν πολύ καλός στο κομμάτι του αγώνα. Δεν θα μπορούσαν να το πούν αυτό. Ο Βιερίνια είναι ένας άνθρωπος, ο ψούλο, αγωνίζεται, ρε παιδί μου, σε μια αντίπαλη ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει ποιότητα. Ναι. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό. Είναι άλλη πάστα. Ναι, και άλλοι έχουν ποιότητα. Νίκο, αλλά αν έβλεπαν το πλάγιο που είναι το πιο αστείο, σου λέω τώρα, έτσι, το πιο μικρό. Ναι. Αν έβλεπαν το ανάποδο πλάγιο, δεν θα το έλεγαν ποτέ. Καλά, αυτό δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πες μου, δεν είναι με το αν. Πολύ πιθανό, εγώ δεν αντιλέγω, αλλά μπορεί να γινόταν και το άλλο. Οπότε δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, PAOK TV θα υπάρχει και την Πέμπτη, PAOK TV θα υπάρχει και την Κυριακή. Έτσι θα πάει η σεζόν. Ο PAOK ετοιμάζει και διάφορα πακέτα. Προς το παρόν 7.99 για να δεις τα δύο παιχνίδια μαζί. Θα βγει και στην τέτοια τη σεζόν, μάλλον το επόμενο διάστημα στα κοντά, πακέτο για γενικότερα για τα παιχνίδια, ένα σύνολο. Α, δηλαδή θα πας μέχρι το τέλος σεζόν, έτσι δεν αλλάζει αυτό? Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Ναι. Δεν είναι οριστικό. Αυτό είναι οριστικό. Κυκλοφορεί. Κοίτα, επειδή αυτό έχει υποθεί σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή. Είναι οριστικό. Δεν είναι οριστικό αυτό, όχι. Δεν είναι οριστικό. Δεν είναι οριστικό. Μάλιστα. Όχι. Πω, από τη ζούμε, τέλος πάντων. Κακό. Είναι κακό. Πω. Λοιπόν. Ωραία. Ναι. Ωραία.
Εντάξει, πάει καλά η αγορά των συνδρομών. Ναι. Δηλαδή σε περίπου μία ώρα είχε 3.000. Για πακέτο μιλάμε τώρα ή για μόνο το ματς πέμπτης? Όχι, έχουν βγει 3.000 πακέτα και άλλα 1.000 μεμονωμένα μόνο για τον αγώνα με τη Σλόβαν. Ναι. Όχι, 1.000 το μεσημέρι, όχι ναι, τώρα. 1.000 το την πρώτη ναι. ώρα. Μάλιστα. Εντάξει, 45.000 είχε την Κυριακή με τον Πανετολικό, οπότε νομίζω ότι θα γίνει ένας χαμός τώρα στα δύο. Εξοικειώνεται και ο κόσμος. Εντάξει, σίγουρα όσο περνάει ο καιρός, γίνεται κάτι καινούριο. Εγώ το είδα και από δικούς μου ανθρώπους, λίγο στην αρχή δυσκολεύτηκαν, σιγά σιγά το βρήκαν. Αυτό θα αφορά, φαντάζομαι, αν ο ΠΑΟΚ περάσει στους ομίλους του Europa League και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί θα δούμε, εκεί ξέρω, νομίζω ότι είναι τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά πάνε συγκεκριμένα. Δεν... Ναι, νομίζω είναι Κοσμοτέ μετά. Ναι, αν μετά, μετά πάει Κοσμοτέ, γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου. Και του Κυπέλλου επίσης νομίζω ότι πάνε στην Κοσμοτέ. Ναι, γι' αυτό νομίζω ναι. το έχει όμως σαν διοργάνωση ναι. η Κοσμοτέ. Ναι. Κατάλαβες. Άρα μάλλον θα αφορά το πρωτάθλημα. Μάλλον, ναι. Ναι. Οκ, εντάξει. Οπότε είναι Κοπαδόπουλο, ξέρεις, τέταρτη διαγωνιστική. Τέταρτη διαγωνιστική, εγώ θα είμαι στην Τούμπα κάποια Γαβριλίδου. Θα δούμε, Νίκο, θα δούμε. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι σας είναι να μην είμαι στην Τούμπα. Ναι, όλα στο χέρι μου είναι, δεν έχουμε κανένα θεματάκι. Οπότε 4,99, μαζί, όχι 4,99, γιατί λογικά θα είναι μεγαλύτερη τιμή, λογικά. Καλά, πάει κανένα δεκάρι τώρα, επειδή θα είναι και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, φαντάζομαι ότι θα είναι τι και δεκάρι, λίγο πιο... Τι δεκάρι, κορεσί. Τι παραπάνω. Τι λες, ρε εσύ. Το... Άμα είναι 5 ευρώ το 4,99 το ματς, θα πάει 7-8 ή 10, είπαμε. Ντέρμπι είναι, βάλτε ένα δεκαρικάκι ρε τώρα, ντέρμπι είναι. Δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά, ρε Νίκο, δεν κυγόμαστε. Τότε γιατί το, κάνει τζάμπα και βάζει να πληρώνει πάω τις 4,99 αφού δεν έχεις ανάγκη από λεφτά. Γιατί ρε φίλε υπάρχει το Financial Fair Play στη μέση, δηλαδή ήμαρτον. Α, γι' αυτό. Ενώ Νίκο δεν έχουμε ανάγκη από ρευστό, δεν κυγόμαστε εμείς. Εντάξει. Γιατί ο Πάκο, όχι, εσύ ναι. Ο καθένας, Νίκο μου, ό,τι μπορεί. Σήμερα να ξέρεις, ναι. επειδή έχω μια πληροφορία για τον Στέργιο που δεν μπορώ να τη μεταφέρω. Το οποίο τον άκουγα, τον άκουγα ζητούσε άδεια το μεσημέρι επίμονα. Ναι, ναι. Τον κρατάω τόσο στο χέρι και ο Στόλος Κόλγος μου έβγαλε 100 ευρώ, έχω να σου πω, πάνω στο τραπέζι για να το πω και δεν το είπα. Oh. Του είπα να ανέβει λίγο βέβαια, ανέβηκε. Είσαι και πάλι δεν το είπα. Είσαι πολύ τίμη. Ανέβηκε πάνω από τα 100, πόσο, 101? Όχι, ανέβηκα. 104,99. Όχι, όχι, τα διπλασίασε, αλλά επειδή είχα το Στέργιο από την άλλη στο κεφάλι μου, δεν τα πήρα. Έχεις δηλαδή βρωμιά για τον συνάδελφό σου και συμπαρουσιαστή σου, θα λέγαμε. Ναι. Καλή βρωμιά. Δυνατή. Λοιπόν, αύριο το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι, 10 παρατέταρτο είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ το πρωί στη μεσήμβρια. Δηλαδή δεν μας λείπονται καθόλου. Θα πας, σκύλη. Όχι, δεν θα πάω. Α, δεν θα πας. Όχι, μάλλον δεν θα πάω. Ναι. Και μετά στις 2:15 μιλάει ο Μπέλ Φερέιρα. Απάθεια απέναντι στο δημοσιογραφικό της έργο, μάλλον δεν θα πάω. Δεν θα πάει κανένας βασικά, Νίκο. Άμα, άμα συνεννοηθήκατε με τους συναδέλφους, εντάξει, οκ. Όχι, τέλος πάντων, 2:15 είναι η συνέντευξη τύπου του Μπέλ Φερέιρα. Και? 6:30 ώρα μιλάει ο Γιάν Κόζακ, θα το βγάλουμε, θεωρείς. Ζωντάνε στο Λίμπερο. Είναι οριστικό ότι μιλάει 6:30. Λόγω επειδή είναι οριστικό, ναι. Λόγω επειδή, μάλιστα. Δεν ξέρω, συνηθώ αύριο με τον boss και θα δούμε. Ωραία, με τον έτερο owner και... Ναι. Δεν, δεν είμαι owner εγώ. Δεν είμαι owner. Ενώ έτερο owner έχω στο μυαλό μου τον Σταύρο Κόλκα τώρα. Α, δηλαδή είναι η ιδέα αυτή, κατάλαβα. Α, είναι, για το ραδιόφωνο μιλάς, ναι, σωστά. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Αυτά. Μάλιστα. Είναι οριστικό τώρα, λοιπόν. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν πραγματικά καταλαβαίνει, αλλά καταλαβαίνουμε εμείς. Είναι από αυτές τις στιγμές πραγματικά που θα έπρεπε τόσο πολύ να το εξηγήσουμε όλο το story. Κάποια στιγμή. Αλλά δεν γίνεται, ρε, όταν θα περάσουν. Είναι αυτό που λένε, δεν παίζει στον αέρα, κατάλαβες. Ναι, κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια, ρε παιδί μου, όταν θα είμαστε πάλι σε αυτό. Δεν πιθανό. Λέγεται μετά από 10 χρόνια, λέγεται. Δεν λέγεται. Λέγεται. Όχι, όχι, το συγκεκριμένο δεν λέγεται. Μετά από 10 χρόνια λέγεται. Αν είμαστε στο χώρο, γιατί είναι και αυτό μια πολύ βασική προϋπόθεση. Αν είμαστε ακόμα στο χώρο μετά από 10 εγώ χρόνια. Εγώ θα είμαι, εσύ δεν ξέρω, ναι. Στα 39 μου, εγώ στα 25, στα 35 σου, εσύ. Πού, στις 25 ρε, εσύ. Α, 35, ναι. Ναι. Okay. Ναι, 35 εσύ, 39 εγώ, ναι. Λοιπόν, τότε θα δούμε αν θα μπορούμε να το πούμε. Και τώρα μόλις βγω διάλειμμα,
Θα σου πω, ναι. Θα σου ρίξω στο τραπέζι το πιθανό χαρτί που έχει το στέγανο σε. Εντάξει, Νικό. Είναι οριστικό. Καληνύχτα. Είναι οριστικό, λοιπόν. Καληνύχτα, Γάμπη Γαβριλίδου. Να είσαι καλά. Όπως είναι οριστικό ότι θα πάμε και στο break αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πολύ από τον Γάμπη Γαβριλίδου. Σιγά, Γάμπη. Λοιπόν, στίγμα.gr μαζί μας φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Εύκολα και απλά. Παίρνει το κινητό στο χέρι. Μπαίνετε στο Google Play, στο Apple Store. Κατεβάζετε εφαρμογή της. Παίζετε live. Κασάου τα πάντα όλα στα δίνει στοίχημα. Και live τώρα να παίξετε επόμενο γκολ Ολυμπιακό. Σας το δίνει ο Παπαδόπουλος. Είναι σίγουρο πράγμα. Break. Επιστρέφουμε με γκολ. Γκολ Ολυμπιακός 1-2 μέσα στην Κρασνοντάρ. Με τον Ελαραμπή. Δεύτερο γκολ για τον Φορ των Ερυθρόλεφων. Φαίνεται να βρει και επιθετικό Ολυμπιακός φέτος. Θα δούμε πώς θα κυλήσει τώρα η κατάσταση με τον Ελαραμπή. Αλλά το παιδί το έχει τον γκολ. Εντάξει, τώρα απλά την έσβρωξε μέσα δίχτυα. Βαλμπουενά η σέντρα. Κλακ από κοντά, μόνος του. Τερματοφύλακας πήγε για τσιγάρα στο περίπτερο στη γωνία. 1-2 Ολυμπιακός, τελειώνει το ζήτημα. Όχι πως ήταν τελειωμένο βέβαια, απλά πλέον ελπίδα καμιά. Πριν η Κρασνοντάρ έπρεπε να βάλει 5. Τώρα πρέπει να βάλει 6. Πολύ ρεαλιστικό. 6, αφού έχει ένα ήδη. 1 και 6, 7. Πρέπει να βάλει 6 γκολ η Κρασνοντάρ να κερδίζει, δηλαδή είναι Ολυμπιακό 7-2. 7-2. Παλιά γινόντουσαν αυτά τώρα. Δύσκολα να γίνει. 7-2 βεβαίως. Άρης Ξάνθη. Μόνο Άρης θα τις ρίχνει τις εφτάρες Κρασνοντάρ. Έλα πάρε τον Κυρσάβα να βάλεις 7 γκολ. Και Μανώλης Ιώπης με πέναλτι. Λοιπόν, στο στοίχημα είπαμε 1-2 Ολυμπιακός. Την Κρασνοντάρ με το δεύτερο γκολ του Ελαραμπή. Ερυθρός Αστέρας, Young Boys 0-0. Ο Ματέο παίζει. Για να δούμε. Παίζει ο Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία κανονικά βασικός. Και ο Κάνιας βασικός. Δύο πρώην παίχτες στον Άρη και πάω κάτι. Λοιπόν, Ρόζεμπορκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-0. Στο τρίτο παιχνίδι της βραδιάς για το προγραμματικά του Champions League. Στο κύπελο της Αγγλίας. Από ό,τι βλέπω, EFL Cup βέβαια. Watford Coventry 2-0, Cardiff Luton 0-2 μόλις τώρα, Crystal Palace Colchester 0-0, Crawley Norwich 1-0, Crew Aston Villa 0-3, Leeds Stoke 0-2, Barton Morecambe 3-0, Bristol Rovers Brighton 1-1, Newport West Ham 0-1, Nottingham Forest, ακόμα μια ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, προελάβνει στην απόψινη βραδιά 2-0 την Derby. Oxford United Millwall 0-2, Plymouth Reading 2-1, Preston Hull 2-1, Rochdale Carlisle 2-0, Southend Milton Keynes Dons 1-2, Sheffield United Blackburn 2-0, Fulham Southampton 0-1, πάει West Ham να κάνει το 0-2, για να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία, βγάζει εδώ πέρα 0-2 η West Ham, πάρτο, τη Newport μόλις τώρα, τα σφυριά κάνουν το 0-2. Στην έδρα της Newport. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά. Όσοι από εσάς τα ανοιχτοπούλια έχετε όρεξη για κουβεντούλα, χαλαρά. Άρη, πάω, Κερακλή. Μπάσκετ, Ολυμπιακό εδώ πέρα. Έχει Ολυμπιακούς η πόλη, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, είναι μια αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα. Σκληρή, αλλά είναι πραγματικότητα. 2-3-10, 2-87 και 3-8 για να τα πούμε παρέιτσα εδώ πέρα βράδυ Τρίτης μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ακούσαμε νωρίτερα την Αγάπη Γαβριλίδου τα νεότερα όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στον Άρη, από σήμερα η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Βόλο Νουπουσού. Τι σημαίνει ρε και ο Νουπουσού? Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Όταν παλιώσει δηλαδή τι θα γίνει? Πουπουσού. Πούπουσε λίγο πιο παλιός. Δηλαδή όταν παλιώσει λέει, ο Νουπουσού θα γίνει Πούπουσού. Παλιός ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλο. Ανοίξαμε και το live στο Instagram εδώ πέρα για τους φίλους έτσι, που είμαστε διαδικτυακά. Μιας και είμαστε μόνοι μας απόψε παιδιά. Εδώ πέρα είμαστε. Στηρίξτε κι εσείς. Ο Μοσχοβίτης είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπορούσε να δώσει το παρόν. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε την προετοιμασία του για το μάτς με τον Βόλο. Προσπαθώντας έτσι να ξεπεράσει την πνευματικά κυρίως την κέλα της πρεμιέρας με αντίπαλο τον Όφησο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τον Σάβα Παντελίδη να έχει δεδομένα προβλήματα για ακόμα μια εβδομάδα, αφού ο Μπάσα και ο Βέλεθ συνέχισαν και σήμερα με ατομικό. Εντάξει, για τον Βέλεθ νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν ότι δεν θα προλάβει να παίξει με τον Βόλο και θα επανέλθει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή και το μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Μπάς απ' την άλλη, αν δεν προπονηθεί και αύριο, λογικά θα είναι νοκάουτ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα ο παίχτης πρέπει να κάνει τρεις προπονήσεις
ώστε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Λοιπόν, ένας Άρης που κυρίως για μένα πνευματικά είναι που πρέπει να το δουλέψει περισσότερο. Και αγωνιστικά φυσικά εννοείται. Αλλά στο μάτς με τον Όφη και στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, η ομάδα έδειξε ότι το μυαλό της ώρες-ώρες κολλάει πάρα πολύ και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησε και το γεγονός βέβαια ότι ο Όφη πιστοχώρησε ώστε να αποδώσει καλύτερα και να βγάλει και ευκαιρίες. Ένας Άρης που δεν έχει άλλη επιλογή στο Βόλο, ειδικά μετά από την γκέλα με τον Όφη, δεν τον παίρνει να μην κερδίσει. Δηλαδή ούτε ισοπαλία. Ολυμπιακός κοντά στο 1-3. Το βγάζει ο τερματοφύλακας της Κρασνοντάρ, η οποία της κόπηκαν τα φτερά μετά από το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με τον Ελαραμπή. Ο Άρης λοιπόν πρέπει αναγκαστικά να πάει μόνο για την νίκη, σε όσα πίνει. Γι' αυτό απλά αν κέρδισε την πρεμιέρα τον Όφη, πες, και να μην κέρδισε στο Βόλο, πάει και έρχεται. Αλλά αυτόν τον Νουπουσού νομίζω ότι πρέπει να τον κερδίσει. Ένας Νουπουσού ο οποίος έχει ενθουσιασμό κυρίως. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια ποιοτική ομάδα, αλλά έχει έναν ενθουσιασμό με τη συμμετοχή του στην πρώτη εθνική. Έχει έναν ενθουσιασμό και μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά το διπλό που έβγαλε στη Νέα Σμύρνη. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει αυτά ο Άρης στο νου του για το μάτι του Σαββάτου. Όπου αύριο περιμένουμε να δούμε και τους διαιτητές. Και πλέον μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαιτητές του ΒΑΡ παρά αυτοί που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι βέβαια πως ο Μανούχος θα πήγε καλύτερα, γιατί μαζί με τον Τζίλο την περασμένο Σάββατο δεν μας τα πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά. Ο Νίκος λέει, ο φίλος εδώ πέρα, μήπως πήγε στις Μπαχάμες, λέει, να μάθει, λέει, να μάθει, λέει, τον καινούριο παίχτη μπάσκετ, μάλιστα. Ο Μάγερος Ζαγόρα, για αυτό τον καινούριο παίχτη που πήρε ο Πάγος στο μπάσκετ, υπάρχει μια πληροφορία, σύμφωνα με την οποία, σε όποια ομάδα έχει πάει, έχει επιβεβαστεί. Είναι έγκυρη πληροφορία. Αλλά τι να βγεις να πεις τώρα, Παπαδόπουλε. Εσύ δεν ξέρεις αν θα κατέβεις καλά-καλά. Θα κατέβεις λογικά. Εντάξει. Αλλά ακόμα τα πράγματα είναι λίγο ρευστά και στον μπασκετικό Άρη είναι η αλήθεια. Συνεχίζοντας με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Στα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι ακόμα ανακοινώσιμο ουσιαστικό. Γεια σου ρε Σοφία, γεια σου ρε Σοφία. Άρε, εξαιρετικό Καρπενήσι. Τι φαΐ ωραίο φάγαμε τα χέρια της Σοφίας, ρε φίλος ο Καρπενής. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Με τα κουνούπια έχετε ένα θεματάκι, αλλά εντάξει, το διαχειριστήκαμε γι' αυτό. Στο μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι νεότερο. Με τον Άρη ως γνωστό να ψάχνει τερματοφύλακα, να είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα του αριστερού μπακ, να μην έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη είτε με τον Ντεμποκ είτε με κάποια άλλη περίπτωση οπισθοφύλακα αυτή τη στιγμή. Στελάρα, αφιτέ, δεν ακορευτούμε, Στελάρα, να πούμε. Λοιπόν, του Μαντσίνη σήμερα παίχτης πέρασε από εξετάσεις, όλα καλά το πρωί. Βρέθηκε συνέχεια στα γραφεία της ΠΑΕ. Θα πάρουμε Κυριακή, ρωτάει ο φίλος. Δεν το αποκλείω. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται ζεστά από τον Άρη το τέρμα, βεβαίως. Ελεύθερος είναι έτσι αλλιώς, έμπειρος είναι. Έχει ένα, θα λέγαμε, ελκυστικό πακέτο για τα δεδομένα της εποχής που διανύουμε, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε και τίποτα σίγουρα μέχρι να έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Αλλά είναι ένα όνομα του Κυριακίδη, το οποίο εξετάζεται μεταξύ άλλων και παίζει και αρκετά δυνατά. Θα πάρουμε φόρ, λέει ο Στέλιος. Θα πάρουμε φόρ. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, Στέλιο? Άμα ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, να μας ενημερώσεις, στείλε στο inbox. Λοιπόν, ξέχουσα προσωπικότητα, μπήκε εδώ πέρα αδελφός, έτσι, μπήκε αδελφός, προϊστάμενος, σε κορυφαίο όμιλο της πόλης Μουμουέ, όχι εδώ πέρα, δεν έχουμε άλλο προϊστάμενο, σε κορυφαίο όμιλο Μουμουέ, αυτός είναι άλλος προϊστάμενος. Λοιπόν, πάμε για το διπλό στο Βόλο, βεβαίως, έτσι, βεβαίως, παιδιά, θέλει θετική αύριο για το μάτι του Σαββάτου, έτσι σας θέλω. Λοιπόν, είπαμε το Μαντσίνι αύριο, γιατί ο Άρης περιμένει κάτι χαρτιά. Κάτι έγγραφα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, από την Μπορντό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αργεντινού Extreme. Όλα τελειωμένα είναι. Αύριο, στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, η ΠΑΕ λογικά θα ανακοινώσει τον νεοαποκτηθέντα Winger, ο οποίος έχει κάνει και την προετοιμασία του με την Μπορντό. Σε καλή κατάσταση είναι. Να προσαρμοστεί λίγο τώρα σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Να προσαρμοστεί και στα τακτικά θέλω του προπονητή, και αυτό παίζει ρόλο φυσικά.
να βρει λίγο μια συνεννόηση με τη γλώσσα, γιατί πέραν ισπανικών και γαλλικών, αγγλικά το παιδί δεν μιλάει, Χριστοκιώση. Εντάξει, πήγαμε να το μιλήσουμε λίγο χθες στο αεροδρόμιο. Λέει, όλοι φρανσέ. Φρανσέ, παρλεβού φρανσέ. Μακαρόνια φρικασέ. Κατάλαβες. Δεν την κατέχουμε τη γαλλική γλώσσα, είναι η αλήθεια. Αντίο μπάσα, λέει ο Στέλιος. Θέλει να φύγει ο μπάσα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εντάξει. Για τον μπάσα, Στέλιο μου, τα έχουμε πει. Ολυμπιακός μπροστά. Όπα, εδώ είναι πέναλτι. Θα το δώσει. Σήκω, του λέει. Τροπή. Πρέπει να ήταν βαρ. Κάνε ένα VAR. Με αυτό τον μποξέρ εδώ πέρα που ανέτρεψε τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Είπαμε το ματσίν θα τελειώσει αύριο. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα προκύψει όσον αφορά και το τέρμα, όσον αφορά τον αριστερό μπακ και αν θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη. Το κόβω λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Σήμερα είχαμε μία του Μανώλου Τζανακάκη, ο οποίος δεδομένο ήταν ότι θα αποχωρήσει έτσι αλλιώς. Ο κριτικός μπακ ήταν εδώ καιρό εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας. Ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Άψογος χαρακτήρας. Άψογος χαρακτήρας. Όσα παράπονα και αν είχε, κουβέντα δεν έλεγε σε κανέναν. Και τα κρατούσε μέσα του, γιατί έτσι είναι και μαθημένος και είναι αυτή η παιδεία που έχει πάρει κιόλας στο συγκεκριμένο παιδί. Έβαλε πλάτη σε δύσκολα χρόνια για τον Άρη, σε γάμα και β' εθνική. Άκουσε πολλά μέχρι ένα σημείο δικαίωση με κάποιες εμφανίσεις του, αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι κάποιοι το παράκαναν με την περίπτωση του Τζανακάκη. Και εκτός και εντός του συλλόγου, θα πω εγώ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Θα μπορούσε να κάτσει πάνω στο συμβόλαιό του. Επέλεξε να φύγει από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν. Και στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα προσπαθήσει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Με τέτοιο μαλλί, λέει, έπρεπε να πας Αλεξανδρούπολη. Και αρνέα 2 χρόνια γάμα εθνική. Γιατί ρε φίλε, με τέτοιο μαλλί. Μάλιστα. Γιατί δεν σ' αρέσει, τέλειο. Σε ενοχλεί. Επειδή είσαι, δεν έχεις πολλά. Όχι, εντάξει, έχεις, δεν μπορώ να πω. Μπόλικα έχεις. Είναι η αλήθεια. Αδελφέ μου, αδελφέ μου. Λοιπόν, 2-3-10, παραλαμβάνω, 2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για κουβεντούλα, ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Μέχρι και τις 12 στο Τζάμπιο Λίγκ, το οποίο είναι σε εξέλιξη με τους επαναληπτικούς στο play-off. Κρασνοντάρ Ολυμπιακός, 1-2. Στα άλλα παιχνίδια έχουμε γκολ για τον Ερυθρό Αστέρα μόλις τώρα, επί του πιστηρίου. Πρώτοι εμείς αποκλειστικά, έτσι το μεταφέρουμε σαν είδηση, ότι έχει βάλει γκολ ο Ερυθρός Αστέρας. 1-0. Μην πει το βάλε Ματέο τώρα. Όχι, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Βουκάνοβιτς το έχει βάλει. Έχει και βίντεο για να δούμε. Α, δείτε βίντεο. Τρομερό, τρομερό θα έλεγα. Μήπως την έκανε την ασίστ ο Ματέο. Για να δούμε. Το γκολ του Ερυθρού Αστέρα εδώ πέρα το βλέπουμε ζωντανά. Ωραίο γήπεδο, ρε φίλε. Τσεβέρνα Βέστα. Ωραίο, ωραίο build-up. Ωραίο build-up. Ο Ερυθρός Αστέρας του Βλάντα Μιλόγεβιτς. Οχα. Η σέντρα. Κεφαλιά. 1-0. Ωραίο γκολ. Από τον Ερυθρό Αστέρα. Υπήρχε μια φήμη που κυκλοφορούσε σήμερα στην Αθήνα. Μια φωνή, θα λέγαμε. Ότι αν αποκλειστεί ο Ερυθρός Αστέρας, η ΑΕΚ θα πάρει το Βλάντα Μιλόγεβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά νομίζω ότι και μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε, πολύ δύσκολα θα αποκλειστεί. Δεν μπορώ, Στέλιο, είμαι επικινδυνικός. Πρέπει να κουνιέμαι όλη την ώρα. Συγγνώμη, αδελφέ, συγγνώμη που ζαλίζεσαι. Ποια είναι αυτά τα χάπια που παίρνει για τη Ζαλάζερ? Όχι τα Ζάναξ. Αχ, πώς τα λένε τώρα, δεν θυμάμαι. Είναι συγκεκριμένα. Φάση για τον Ολυμπιακό. Κοντά στο 1-3. Πο, 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 πο. Μάλιστα. Ποιο το έχασε. Βαλμπουενά, βλέπω να πιάνει το κεφάλι του και να σηκώνεται. Ο Κρίτσιουκ. Τερματοφύλακας της Κρασνοντάρ. Σέντρα από τα αριστερά. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Ωραία, τι έβγαλε το παλικάρι. Ωραία, τι έβγαλε το παλικάρι. Την κεφαλιά την έπιασε ο Βαλμπουενά. Όχι. Δεν νομίζω, αποκλείεται να την πιάσει ο Βαλμπουενά. Δηλαδή είναι πολύ κοντός για να την πιάσει. Κι όμως την πιάσει ο Βαλμπουενά, ρε φίλε. Ο άνθρωπος που είναι πιο κοντός και από μένα. Δεν το Βαλμπουενά, ρε φίλε. Είναι θέμα αλτικότητας, φίλε. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Κάμπορα ήταν τόσος, αλλά το μελίσει και το χόρευε στο 2-0. Τότε που δεν περάσανε οι άλλοι το κέντρο και λέγανε ότι θέλει ο Σπάθας. Τότε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτελείται για απομακρύνει η άμυνα της Κρασνοντάρ.
Έχει ρυθμό πάντως το μάτς, παρόλο που λέω είναι αδιάφορο. Έχει έναν ρυθμό κυρίως ο πλευράς Ολυμπιακού, ο οποίος εντάξει είναι σε θέση οδηγού πλέον με αυτό το 1-2, αλλά και η Κρασνοντάρ δεν το παρατάει ακόμα, το παλεύει. Αυτή είναι καλή νοοτροπία, δεν λέω. Αυτός ο Βάντερσον που έβγαλε τώρα την μπάλα πλάγιο, πραγματικά το παιδί δεν μπορεί. Τον είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι λίγο δεν το έχει τόσο πολύ. Το παλικάρι αυτό. Παίξει του Ολυμπιακού, βλέπουν κάτω πεσμένος. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο στο στήμα. 0-5 Άστον Βίλα την Κρού. Για το κύπελο. Γραμμή. Τι. Διπλό. Είσαι Άστον Βίλα. Κάτσε ρε Κιώση, περίμενε. Πρώτη φορά στην ζωή μου ο παδό της Άστον Βίλα. Από πού έγινε ρε στο Κιώση Άστον Βίλα. Ναι. Ποια χρονιά έγινε αυτό ρε στο Κιώση. Το 82 το πήρα στον Βίλα, έφυλε. Μου είχε διαφύγει σε λεπτομέρεια, είναι αλήθεια. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Όπως είχε βγει ένας κύριος μεγάλης ηλικίας και τον σεβάστηκα λόγω της ηλικίας του, τις προάλλες στην απογευματινή εκπομπή και λέει, που μιλούσαμε για τερματοφύλακες και λέει, μου έλεγε κάτι τερματοφύλακες δεκαετία 60. Γιατί αναφέραμε τον Χριστίδη, ρε παιδί μου, Κατσιαούν, Κατριανά και τέτοια. Κάτι τερματοφύλακες που δεν τους ξέρει άνθρωπος πλέον. Που εγώ δεν σου λέω δεν ήταν καλή, ήταν καλή. Λέει πώς είστε, λέει δημοσιογράφος του Άρη, λέει κύριε Παπαδόπουλε, λέει στον αέρα. Αν δεν ξέρετε, λέει, αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κάτσε ρε Μπάρμπα. Κάτσε, με όλο το σεβασμό έτσι Μπάρμπα. Εντάξει. Γιατί και τον πατέρα μου καμιά φορά Μπάρμπα το λέω. Κάτσε ρε φίλε, δεν του ξέρουμε όλου τώρα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Μαθαίνουμε, εξελισσόμεθα. Αλλά δεν μπορώ τώρα να ξέρω ποιο έμπαινε τερματοφύλακα στον Σονάρι τη δεκαετία του 60. Ανοίξει κανένα βιβλίο, θα μου πει, θα διαβάσει κάποιο τώρα Παπαδόπουλο. Άνοιξε ένα βιβλίο, Παπαδόπουλο, θα πει κάποιο, διάβασε, ενημερώσου. Θα έχει και δίκιο εν μέρη. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρουμε κιόλα. Μαθαίνουμε. Όσο ζει, μαθαίνει. Όσο μεγαλώνει, κάθε μέρα είναι και ένα μάθημα στο σχολείο τη ζωή σου, στο Γιώση. Πολύ καλό αυτό. Θα το γράψω να το λέω κι άλλε φορέ, σε άλλε περιστάσει. Λοιπόν. FM, γεννώντα μηνύματά στο 54526. Δεν σα βλέπω για γραμμέ, είστε όλοι να πούμε. Έχετε γύρει, πραγματικά. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση σήμερα. 3-0 Νότιχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη την Ντέρμπι. Βεβαίως, 1-3 Μίλτον Κέινς Ντον στη Σάουθεντ για το κύπελο Αγγλίας. Πόπο, από βροχή, από κουλκάζει, το πάρω μια σούμα από πάνω μέχρι κάτω. Το κύπελο Αγγλίας, λίγο πριν πάμε στο break. Στο Champions League αρχικά είπαμε Ερυθρός Αστέρας πριν από λίγο 1-0 τη Young Boys. Κρασνοντάρ Ολυμπιακός 1-2 Ρόζεμπουργκ Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-0. Watford Coventry, Coventry 3-0. Cardiff Luton 0-3, Crystal Palace, Colchester 0-0, Crawley Norwich 1-0, Crewe Aston Villa 0-5, Leeds Stoke 1-2, Barton Morecambe 4-0, Bristol Rovers Brighton 1-1, Newport West Ham 0-2, Nottingham Forest Derby 3-0, Oxford United Millwall 0-2, Plymouth Reading 2-2, Preston Hull 2-1, Rochdale Carlisle 2-1, Southend Milton Keynes Dons 1-3, Sheffield United Blackburn 2-1, Fulham Southampton 0-1 τα σκοράκια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο στοίχημα. Όσον αφορά, για να κάνουμε έτσι λίγο μια γύρα σιγά σιγά και στα νέα, τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, η Εθνική έδωσε το τελευταίο της φιλικό χωρίς το Γιάννη Αντετοκούνμπο, κέρδισε τη Βενεζουέλα. Ας σας πω και το σκορ τώρα. Λοιπόν, ναι. Με 74-51 από ό,τι βλέπω η Εθνική Ελλάδος γεια σου. Βλέπω Λαρετζάκι 4, Κόνιαρη 8, Καλάθι 11, Μπουρούση 12, Παπαγιάννη 10, Πρίντεζη 2, Παπανικολάου 2, Μάντζαρης 11, Βαγγελάκης ο Μάντζαρης τον κρυάζεται να πούμε επειδή του άρεσε λίγο η μπίλια, Παπαπέτρου 19, Βασιλόπουλος 3, Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, χωρίς το Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική, το ξεκούρασε λίγο ο Θανάσης Κουρτόπουλος για να τον έχει με γεμάτες μπαταρίες στην πρεμιέρα του παγκοσμίου. 19, 20, 25, 36, 39, 57 και 51, 74 τα δεκάλεπτα από ό,τι βλέπω στο τελευταίο φιλικό στην πρόβα τζενεράλε της Εθνικής Ελλάδος πριν πάει στο παγκόσμιο να πάρει μετάλλιο, θα πούνε κάποιοι και θα πω και εγώ. Είναι μια ομάδα που το έχει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Τσιπάς αποκλείστηκε, βλέπω, στα του τένις, στον πρώτο γύρο του US Open, ο Τσίτσι, από ποιον, από τον φορμαρισμένο Ρώσο, δεν μας λέει όμως ποιον, από τον Αντρέι Ρούμπλεφ, μάλιστα. Εντάξει, προχωράει η
σύντροφός του, κυρία Σάκαρη, Σακατάκ, συνεχίζει αυτή στο US Open των γυναικών. Θα αναφέρουμε και ό,τι άλλο έχει. Θα κάνουμε μια σούμα 4.30. Θα πάμε σε λίγο στο break έτσι αλλιώς. Θα κάνουμε μια σούμα της ημέρας. Ό,τι έχουμε όσον αφορά την επικαιρότητα. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε αυτό γιατί η μπαταρία θα λυγίσει στο τέλος. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εξαιρετικά. Ωραία. Τρομερά. Για δώσε λίγο το χαλί. Φάουλ για την Κρασνοντάρ. Σε πολύ καλή θέση. Για να δούμε τι θα γίνει. Και θα πάμε στο break μετά από αυτή τη φάση. Στο 71. Εκτελείται. Καλό, το βγάζει ο Σα. Δυνατός, ωραίος τερματοφύλακας αυτός, μ' αρέσει. Ο Σα, ποιος από ό,τι διάβαζα πριν, δέχτηκε γκολ μετά από 790 λεπτά. Καλός. Έχει καλή άμυνα, βέβαια. Να τα λέμε όλα. Αλλά σίγουρα παίζει και ο τερματοφύλακας ρόλο. Όπως λένε κάποιοι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, μια ομάδα ξεκινάει από το 1 και μετά πάει σε υπόλοιπες θέσεις. Γι' αυτό και ο Αριστάκης τερματοφύλακα. Εδώ που τα λέμε, γιατί ο Κουέστα δεν πολύ πατάει καλά. Ο Ολυμπιακός στην κόντρα, για να δούμε. Το αρκεί πολύ, γυρίζει η Κρασνοντάρ. Σε σετ παιχνίδι θα πάει τώρα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα στοίχημα.gr. Μαζί μας, η κορυφαία στοίχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε τάμπλετ ή κινητό. Ποντάρετε live με καζίνο, με κασάουτ στο στοίχημα, με ό,τι θέλετε εσείς. Εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, τις οποίες σας προσφέρει η Στοίχημαν που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί έχουμε θεματάκια στις ομάδες μπάσκετ της πόλης και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικοινότητα. Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ανοιχτές και γραμμές 2-3-10-287 και 3-8. Στο 21ο λεπτό είμαστε Κρασνοντάρ Ολυμπιακός 1-2, 1-6 στο aggregate score, να το πω έτσι λίγο με όρους της UEFA. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, Ερυθρός Αστέρας Young Boys παραμένει το 1-0. Κρασνοντάρ Ολυμπιακός είπαμε 1-2. 1-1 ισοφάρισε την Δυναμό Ζάγκρεπ την Ρόζεμπορκ. Έχουμε τελικά στην Αγγλία Watford Coventry 3-0. Cardiff Luton 0-3. Barton Morecambe 4-0. Bristol Rovers Brighton 1-2. Newport West Ham 0-2. Nottingham Forest Derby 3-0. Καθυστερήσεις παίζουμε στα υπόλοιπα, θα αναφέρουμε τα τελικά μόλις ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Λοιπόν, στον μπασκετικό Άρη, για να πάμε λίγο στα του μπάσκετ. Αύριο φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του Λευτέρη του Μποχορίδη, με τον οποίο έχει δημιουργηθεί έτσι ένα mini serial, όχι βασικά mini serial, είναι ένα ολόκληρο serial, η παραμονή του ή όχι, το προηγούμενο διάστημα με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σφήνα τα τελευταία 24 ώρα. Τον παίχτη να έχει κάνει επαφή με τους πράσινους, να του έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Τον Άρη, απ' την άλλη, βέβαια, να λέει ότι ο παίχτης έχει ακόμα συμβόλαιο. Πλευρά του παίχτη να τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο και ότι πρέπει να πάει κανονικά στον Παναθηναϊκό. Αύριο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του διεθνή γκάρτ. Η Young Boys ισοφαρίζει τον Ερυθρό Αστέρα 1-1. Και πλέον το κάνει ντέρμπι γιατί με ένα γκολ περνάει η ομάδα της Ελβετίας την ομάδα του Βελιγραδίου. Στο 82 η Ελβετή φτάνουν στο γκολ της ισοφάρισης, η Χάλ κοντά σε γκολ, για να δούμε αν θα το βάλει κιόλα. Τελικό έχουμε Ρος Ντέιλ Καρλάιλ 2-1 στην Αγγλία. Κρού Αστον Βίλα του Χρήστο Κιώση 1-6. Αστον Βίλα δυνατή, Χρήστο Κιώση. Λοιπόν, γκολ για την Χάλ 2-2 την Πρέστον στις καθυστερήσεις. Μάλλον και θα είναι και τελικό το αποτέλεσμα. Η Άστον Βίλα πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπως πέρασε και η Ρέιντινγκ με το 2-4 στην έδρα της Πλήμουθ, όπως πέρασε και η Ροτσντέιλ κόντρα στην Καρλάιλ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και η Σαουθάμπτον, και αυτές προκλήθηκαν στην επόμενη φάση. 8 λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει το lead stock, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία, τι κάνουν εκεί πέρα δεν ξέρω. Λοιπόν, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπήρξε μεταγραφή, η πρώτη κίνηση, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τον Ζέιν Νόουλς για την επόμενη σεζόν, σε 27 του χρόνια.
Ο σέντερ από τις Μπαχάμες, Χριστογιώση, ένας άνθρωπος δηλαδή που λογικά μια ζωή έκανε διακοπές. Όταν μένεις σε ένα τέτοιο μέρος δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά διακοπές στις εξωτικές Μπαχάμες. Γεννημένος 17 Φεβρουαρίου του 1992 στο Νασάου, που κάποτε ήταν λιμάνι των πειρατών της Καραϊβικής, όχι στην ταινία αλλά στην πραγματικότητα. Έχει ύψος 2,8 και αγωνίζεται ως σέντερ. Έμαθε τα βασικά του μπάσκετ στη ΣΥΠΑ, ξεκινώντας από το Sampanat Catholic School High School, ενώ συνέχισε στο κολεγιακό πρωτάθλημα αγωνιζόμενο σεζόν 10-11 στο Grambling State και τα δύο τελευταία χρόνια της κολεγιακής του καριέρα στο Texas A&M. Αποφύγει το 14 με 7 πόντους μεσοόρο, 7,5 rebound και ένα κόψιμο αγώνα. Η πρώτη επαγγελματική εμπειρία ήταν τη σεζόν 14-15, όταν και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ιαπωνίας με τους Wakayama Trians, 7,5 πόντι και 6,2 rebound μεσοόρο. Τη σεζόν 16-17 αγωνίστηκε στην Πολωνία με την Σιάρκα Τάρνομπζερκ και Κίνγκ, καλά εντάξει άστο, και είχε 12,5 πόντους, 10,9 rebound κατά μέσο όρο σε 24 παιχνίδια. Βέβαια θα πάμε στο φύλλο. Τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, σεζόν 17-18 σε 27 αγώνες με την Ετοίλ. Είχε 9 πόντους και 6,7 rebound. Ενώ πέρυσι αγωνίστηκε λέει στην Σάρτς και σε 18 παιχνίδια είχε 9 πόντους, 6 rebound με 65,2 στα δίποτα και 53,8 στις βολές. Πάμε στον φίλο που κάλεσε 12 παρά, φίλε. Καλησπέρα. Δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνος σου. Αγοράκι μου! Γιατί είσαι φίλος και δεν μπορούσα να σε αφήσω να λες για τι, πώς τα έλεγες αυτά, Καρπερνιέρ και τι έλεγες. Αγοράκι μου γλυκό, πού είσαι εσύ, πότε εμφανιστείς? Εντάξει, είχα μερικά νεύρα μετά το μάτς, είπα να καλμάρω λίγο. Ναι, εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο που θα εμφανίσεις, άσε το ραδιοφωνήμα. Ναι, αυτό δε, και είστε κομπλέ τώρα, δεν με καλεί ο άλλος ο συμφεροντολόγος. Α, τέτοιος είναι. Με το ζώο, σήμερα που έλειπε ο Μοσχοβίτης, έπρεπε να με πάρεις ένα τηλεφωνάκι, να πεις ένα μήνυμα, κασομίτη ρε φίλε. Όντως. Ναι, αυτά όντως. Τα σκέφτονται. Έπρεπε να γίνει. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εσύ έχεις το κακό ότι μας παχαίνεις. Κατάλαβες. Εσύ θα μου φέρνεις, μουσλι θα μου φέρνεις. Και εσύ πρόσεξε, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, ασχολείται με αυτό το κομμάτι, δηλαδή του σώματος, της καλής διατροφής κτλ. Και μας έχει. Το κομμάτι της πίτσας είναι παρεξηγημένο. Θα σου φέρνει μια light με μανιτάρι, πιπεριά μόνο και θα μας αγκομπλέ. Και μας έχει λωμώσει την πεπερώνη. Δηλαδή. Εσύ που ξέρεις ρε φίλε από αυτά τώρα και μου το έχουν εξηγήσει αφορά αλλά δεν το θυμάμαι και μπορείς να μου το εξηγήσεις. Γιατί ποδοσφαιριστές μετά το μάτς τρώνε πίτσα? Άμεση δόση υδατάνθρακα μετά το παιχνίδι, γιατί υπάρχει η λεγόμενη γαλάκτωση ας πούμε μετά το παιχνίδι. Ακούτε τους επιστήμονες που ακούνε το ραδιόφωνο αυτό, ναι, ακούστε λίγο να αναμορφωθείτε βόδια. Και για μια συγκεκριμένη πιτσαρία που προμηθεύει εδώ και πολλά χρόνια την ΠΑΕ Άρης, αλλά και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και την ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι, ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα για να έχει ο παίχτης άμεση δόση υδατάνθρακα μετά το παιχνίδι ακριβώς. Είναι απαραίτητη δηλαδή στη διατροφή του μετά. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Μόνο αυτό ή πρέπει να φάει και κάτι άλλο? Είναι θέμα γλυκόζης, ρε παιδί μου. Τα επίπεδα της γλυκόζης όταν τελειώνει το παιχνίδι είναι στα τάρταρα και πρέπει οι παίχτες άμεσα να πάρουν δόση υδατάνθρακα το βραδινό τους, ας πούμε. Και φρουτάκια βλέπω. Και φρουτάκια βλέπω ότι είναι κυρίως πριν το match. Ναι. Γιατί είναι ένας ελαφρύς υδατάνθρακας για άμεση ενέργεια. Ναι, ναι. Επειδή αφομοιώνεται εύκολα από τον οργανισμό. Ναι. Οπότε τα φρουτάκια τα έβλεπα και εγώ σαν εθελοντής που πήγαμε και καθαρίζαμε εκεί πέρα και βρίσκαμε κάτι μπανάνες του 1980. Στον Μπαϊάτ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μια ερώτηση να κάνουμε για το αγωνιστικό. Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα. Όσες θέλετε. Τι γίνεται με το Μενέντεθ? Δεν έχει λύσει ακόμα το συμβόλαιο του. Ωραία. Δεν έχει λύσει το συμβόλαιο του ακόμα. Το δέχομαι αυτό. Προπονείται μόνο. Για ποιο λόγο κάνει ακόμα διακοπές? Δεν κάνει διακοπές, φιλεδώνει, προπονείται. Προπονείται κανονικά με την ομάδα. Όχι με την ομάδα, μόνος του. Μόνος του. Άρα δεν είναι έτοιμος. Τον ακολουθεί στο Instagram και παρασύρθηκε σε τη σημερινή του ανάρτηση. Όχι, όχι, δεν τον ακολουθώ. Γιατί άμα τον ακολουθήσω θα με αποβάλει από φίλου του ο Ζάχος, να πούμε. Γιατί τον έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Οπότε δεν τον ακολουθώ, όχι. Ναι. Ωραία. Για ποιο λόγο δεν προπονείται με την ομάδα? Δηλαδή γιατί δεν υπολογίζεται. Κάθε φορά που πέφτω εγώ για ύπνο, κάνω το σταυρό μου, φυλάω το εικόνισμα και προσεύχομαι ο Κόρχουτ να είναι υγιής. Ναι, γελάς, αλλά δεν υπάρχει δεύτερο αριστερό μπάκφιλ αυτή τη στιγμή. Αλήθεια είναι. Είναι απίστευτο. Εκτός από τον νεαρό, δεν ξέρω αν είναι ο Μπακούτσης ή ο Μπακαλιάνης. Δεν μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση. Ναι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, ρε παιδιά? Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε το συμβόλαιο. Δεν μπορεί να το λύσει. Δεν μπορεί να βρει ομάδα. Θα βρει ομάδα, δεν θα βρει ομάδα.
δεν έπρεπε η ΠΑΕ να τον εντάξει μέσα στην ομάδα και να αρχίσει προετοιμασία να είναι έτοιμος. Μα ρε Αντώνη, άμα δεν υπολογίζεται, πώς θα τον εντάξει μέσα στην ομάδα. Μα άμα δεν υπολογίζεται και δεν μπορείς να του λύσεις ρε Σινίκο όμως το συμβόλαιο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μένουμε με ένα αριστερό μπακ. Άμα φτάσει Σεπτέμβρη και δεν το έχει λύσει ακόμα, μπορείς στο τέλος, υπόθεση κάνουν να του πούνε, έλα εδώ πέρα να σε βάλουμε. Πάρε τόσα φύγε, ναι. Μάλιστα. Όχι πάρε τόσα φύγε. Μπορεί να κάνει και αυτό, μπορεί να κάνει και το άλλο. Το πει άντε, αφού θες να μείνεις δε και καλά, μείνε και το Γενάρη που μπορείς να υπογράψεις από αλλού θες, πήρες την ευχή της Παναγίας. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ δεν καίγομαι τόσο πολύ για τερματοφύλακα, πολλοί έχουν πέσει τώρα πάνω στον τερματοφύλακα, όχι Κυριακίδης, όχι... Θες ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Ναι, θες ένα δεύτερο, αλλά δεν καίγομαι εκεί. Εμένα ο καημός μου, όπως και το 90% μην πω παραπάνω των Αριανών, είναι αυτό που δεν γίνεται βέβαια από ό,τι μας έχεις πει. Ένα αμυντικό χαφ, ένα εξάρι καθαρό. Πρέπει, είναι στα πλάνα. Φυσικά και θέλει ένα εξάρι. Ότι θέλει, θέλει. Είναι στα πλάνα του προπονητή και της διοίκησης να εντάξουν ακόμα έναν. Γιατί αυτή τώρα! Στιγμή... Τώρα, ναι. Μέχρι το τέλος της γραφικής περίοδου. Φέραμε μια πρόταση για τον Μπάσα να σου εντάξουμε ένα παίχτη. Συγγνώμη, φέραμε μια πρόταση για τον Μπάσα. Okay. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει τρία αμυντικά χαφ. Το Σάσα, το Ματίγια και τον Μπάσα, ας πούμε αμυντικά χαφ. Και τον Ντουάρτε. Και τον Ντουάρτε, ο οποίος λογίζεται σαν αμυντικό χαφ. Κοίτα, αυτή τη στιγμή από τους τέσσερις που ανέφερες, κανένας δεν μπορεί να λογιστεί ως καθαρό εξάρι. Αφέστατε, εγώ είπα υποθετικά, έτσι. Ναι, είπα ο Σάσα υποθετικά. Είναι πιο κοντά σε αυτό ναι. Τον... Είπα υποθετικά, γι' αυτό είπα υποθετικά. Ότι έχουμε τρία αμυντικά χαφ, είναι τον Ντουάρτε τέσσερα. Γιατί αν είχαμε ναι. Τρία, η ομάδα δεν βγαίνει με τρία αμυντικά χαφ μόνο. 30 παιχνίδια. Αν πεις είναι και ο Γενάρης μπροστά. Αν μέχρι το Γενάρη τι κάνεις. Γιατί με το Χρήσανθο το Τζαλτίδη μαλώναμε για τον Ντουάρτε. Τελικά τι είναι, 8, 10, εξτρέμ. Μάλιστα έψαχνα ένα δικό σου άρθρο πούμε, και το πλάσαρα ότι όταν πρωτοήρθε ο Ντουάρτε η θέση του ήταν 6 με 8. Εξαροχτάρι. Εξαροχτάρι. Αυτός έλεγε παίξει. Όχι, παίζει και εξτρέμ. Έχουμε μπερδευτεί με αυτό το πράγμα. Παίζει, βεβαίως. Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό που σου είπε ο Χρήστανος φίλε. Παίζει και εξτρέμ. Ο Ντουάρτε είναι ένας παίκτης ο οποίος πρόσεξε. Μπορεί να παίξει στο 8, μπορεί να παίξει και στο 10. Στο 8 βέβαια δεν μαρκάρει. Μάλιστα. Δεν είναι παίκτης που μαρκάρει. Μπορεί να παίξει όμως και στα εξτρέμ. Ισχύει αυτό. Μπορεί να παίξει αριστερό backfield ο Ντουάρτε. Αριστερό μπακ. Έχει παίξει στον καριέρα του βεβαίως. Αλλά επιθετικό αριστερό μπακ γιατί δεν μαρκάρει. Επειδή έλεγε για τις καθυστερήσεις στο Lean Stoke 7 λεπτά, 4-4 έχει γίνει, έτσι. 4-4 ο Χριστός και η Παναγία. Ο Ολυμπιακός χάνει καλή ευκαιρία για να το κάνει ένα 3. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Όλο ποιος θα είναι εσύ, ο Χρυσάνθος. Και οι δύο μάλλον. Μάλλον θα σε χτυπήσω ένα messenger να ξέρεις. Τι. Να τα πούμε, ξέρω εγώ να σου πω ένα γεια. Α, αδελφέ μου, εκεί. Εννοείται. Εντάξει, να με χτυπήσεις. Κατεβαίνουμε όλοι σύσσωμε στο Βόλο για το διπλό. Ναι. Ήρεμα, όμορφα. Ναι, ναι. Και τα λέμε από Δευτέρα. Μάλιστα. Για Τσίπρο θα πας πριν ή όχι. Άμα απαντήσεις στο Messenger θα πάω. Αν και ξέρεις το αλκοόλ, κάνει κρατακάτι υγρών, είναι και το λίπο στη μέση. Εγώ δεν είμαι πολύ του Τσιπούρου, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει ίδια δυνατότητα αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ίδια δυνατότητα αυτή τη φορά. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Εγώ θα τη βγάλω με μια πορτοκαλάδο χωρίς ανθρακικό. 4-5 η Στόουκ. 4-5 στόκ, τι κάνουν, τάβλοι. Στόκ 4-5 για τα 8 λεπτά καθυστερήσεις. Τάβλοι παίζουν, ρε φίλε, εκεί πέρα να πούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σε χαιρετώ, καλό βράδυ. Γεια σου, Αντωνάρα μου, γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραίος Αντώνης, δικός μας άνθρωπος. Δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια, φίλε. Εμείς αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα για έναν άλλο λόγο, αλλά δεν έρχονται με άδεια χέρια. Κάτι θα κουβαλήσουν, κάτι θα σου φέρουν, ρε παιδί μου. Και ο Αντώνης μας έχει φλωμώσει τη πεπερώνει. Κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα να κάνει με τον Ζάκο εκπομπή, πάρε το άλλο, πάρε το άλλο. Ζυγίζει τον Παπαδόπουλο μετά. Ανέβηκε η ζυγαριά. Λέμε τώρα. Γιατί δεν ανεβαίνει η αλήθεια το τελευταίο διάστημα. Με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Απέναλτι έχει πάει το Crystal Palace Colchester 0-0. Στα πέναλτι είναι και το Leeds Stoke. Μάλλον μπερδεύτηκε το 4-5 είναι στα πέναλτι λογικά. Στα πέναλτι και το Preston Hull. Από ό,τι βλέπω. Στο Champions League έχουμε τελικό Rosenborg Dynamo Zagreb 1-1. Και περνάει η Dynamo Zagreb στους ομίλους του Champions League. Βεβαίως, Χριστοκιώση, καλά να πάθουν οι Νορβηγοί. Είμαστε κατά των Νορβηγών ξεκάθαρα το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχασε μαλλί. Αλλά έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, τελικό 1-2 την κράσοντα στους ομίλους του Champions League. Σάββας Θεοδωρίδης με Πέδρο Μαρτίνης και Βασίλη Τωροσίδη αγκαλιάζονται. Τσιμίκα σηκώνει τα χέρια ψηλά. 38 εκατομμύρια στην τσέπη. Τη ομάδα του Πειραιά, γκολ. Τι λέει και στα πάρκο, Τσέσσερ, 0-1. 0-1, ρε φίλε, αφού λέει στα πέναλτι. Μετά τα πέναλτι, ό,τι να είναι. Και είναι μόνο σε εξέλιξη το Ερυθρός Αστέρας Young Boys 1-1. Με αυτό το σκορ προκρίνεται η ομάδα του Βελιγραδίου μετά το 2-2 στην Ελβετία την προηγούμενη εβδομάδα. Αν βάλει γκολ όμως η Young Boys, παίρνει αυτή την πρόκριση.
κόντρα στην ομάδα του Ματέο Γκαρσία και του γνωστού στο ελληνικό ποδόσφαιρο Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Χειροκροτούν οι οπαδοί της Κρασνοντάρ, τι να κάνουν κι αυτοί. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όχι φίλοι του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φίλος του Ολυμπιακού είχε σε αυτό το παιχνίδι, είναι αλήθεια στο κιόσι. Δηλαδή πήγε κάποιος φίλος του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι τώρα τζάμπα λεφτά. Εκτός να το συνδυάσει με κάποια εκδρομή. Βαλμπουενάρη, φίλε. Σαν το παλιό καλό κρασί. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Πολύ καλός. Στα 35 του παίζει, λες και είναι 25-26 χρονών. Περιμένουμε λοιπόν το τελικό στο Βελιγράδι, συνέδρα της Τσεβέρνα Σβέζντα. Είπαμε 1-1 το σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Κλείσει έχει πάρει, φίλε, το μάτσο Βελιγράδι. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Το 1-1 παραμένει Ερυθρός Αστέρας. Young Boys το σκορ μέχρι στιγμής. Και δεν βλέπω να αλλάζει κιόλας. Δεν νομίζω τώρα να κάνει το θαύμα η ομάδα της Ελβετίας. Τι έγινε, τι έχουμε. Α, το έβαλες, φιλαράκι μου, ωραία. Ωραία να το βλέπουμε κιόλας. Κακή στο λίτρο του Αστέρα. Κάνιας βλέπω στο πλάνο. Τον διαιτητή βλέπω που μαλλιά δεν έχει. Ματέο Γκαρσία που είναι. Ματέο Γκαρσία που είναι, Πού είσαι, βρε. Πού είσαι, βρε, Ματέο. Είμαι το μεταξύ, δώσει 5 λεπτά. Κάτσε να δούμε τη φάση. Έδωσε κόκκινη στον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Ναι, και βγαίνει και αυτός. Τραυματίστηκε και αυτός που έκανε το φάουλ, τραυματίστηκε και ο άλλος. Κρίμα το παιδί. Κρίμα το παιδί. Φάουλ για την Young Boys, τελευταία φάση. Αν το βάλει, περνάει. Τι ωραίο γήπεδο, ρε φίλε. Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Για να δούμε οι Young Boys. Να το βάλει. Και αν το βάλει, το βάλε. Εκτελείται. Κόβουν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Κόρνερ ζητάει οι Young Boys. Out δίνει ο διαιτητής. Ή τρέχουν πάνω του ή γυρίζουν στην άμυνά τους τις Young Boys. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Ο Ερυθρός Αστέρας θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ο Ματέο Γκαρσία θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Θα ανεβάσει την ποδοσφαιρική με το χούλα του. Και θα γίνει ωραιότατα τάλαρα είτε το επόμενο καλοκαίρι είτε το μεθεπόμενο καλοκαίρι από τους Σέρβους. Τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο τερματοφύλακας της ομάδας του Βελιγραδίου. Άντε ρε αγοράκι μου να λήξει. Άντε να το δώσουμε και αυτό τελικό. Εκτός να κρατήσει καθυστερήσεις. Για να δούμε. Τελέστηκε οι Young Boys τώρα πάλι μπροστά. Τέλος. Πέφτουν κάτω όλοι παίζουν στο Ερυθρό Αστέρα. Δεν είναι λίγο πράγμα να περνάς στο μίλος του Champions League. Η ομάδα του Βλάντα Μιλόγεβιτς και του Ματέο Γκαρσία. Βλέπω τον Μιλόγεβιτς εδώ πέρα πανηγυρίζει σαν τρελός και με το δίκιο του κιόλας. Περιμένω να δώσω ένα πλάνο το Ματέο. Χαμός εξέδρες βλέπω στο Βελιγράδι. Ωραία, κουστάκια. Ωραίες ποδοσφαιρικές οικο. Ωραία, γηπεδάρα. Σε αυτό το γήπεδο θέλω να πάω μια φορά. Πολύ δυνατό. Ματέο δεν βλέπω πουθενά. Όπως και να έχει, Βουκάνοβιτς που βάλε τον γκολ για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος είναι στους ομίλους του Champions League. Κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα έχουμε και συνάδελφο μαζί μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι εδώ ο Νίκος Μοσχοβίτης. Στον τελευταίο μπαλαντέρα αύριο για την εβδομάδα. Καθώς την Πέμπτη. Όχι, βασικά και την Πέμπτη, ρε φίλε. Θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Γιατί έχει και το μάτς του ΠΑΟΚ. 8 μετά θα είναι το post-game show. Λοιπόν, ευχαριστώ Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας και αυτός απόψε. Ευχαριστούμε στοίχημα.gr που ήταν και στην απόψινη εκπομπή. Αρρωγός. Στήριγμα κολόνα η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.